τι κάνουμε. Πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Με το χαρτί Στέλιος, τι γίνεται. Θα βοηθήσει ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ, ε. Βέβαια, η ομολογία θα είναι υπέρ του Νικόλα, αλλά... Ομολογία τρελού και με τη βούλα. Θα έχει άραγε καμιά αξία αυτό στο δικαστήριο. Με την υπεράσπιση τι θα γίνει. Ποιος θα αναλάβει το Μάνο και ποιος τον Νικόλα. Τα συμφέροντα του ομίλου τα υπερασπίζεται το γραφείο Ρούσου. Άρα εσύ θα σε υπεράσπιση του Μάνου. Πρέπει να στηθεί πολύ καλά το παιχνίδι, κοριτσάκι. Ούτε οι μέτοχοι ούτε οι δικαστές τρώνε κουτόχορτο. Έχει σκεφτεί κάτι. Εμάς τους δύο μας βλέπω απέναντι. Ο ένας θα παίζει τον καλό μπάτσο και ο άλλος τον κακό. Το γνωστό παιχνιδάκι. Όλα τα στοιχεία είναι εις βάρος του εργαμότο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Και κουβέντα σε κανέναν. Με το Ρούσο οι τρεις μας θα βρούμε την άκρη. Πότε θα το μιλήσουμε. Θα πάω εγώ πρώτα να του κάνω μια διερευνητική κουβέντα. Και βρισκόμαστε μετά στο γραφείο σου. Έως 10 χρόνια κάθριξη τουλάχιστον, σύμφωνα με τα άρθρα για έκρηξη και εμπρισμό, και εφόσον αποδειχτεί ότι υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Έτσι θα κινηθεί οποιοδήποτε άλλο γραφείο. Εμείς με το Ρούσο θα το χειριστούμε διαφορετικά. Μόνο που, όπως είπαμε... Ναι, να μην βγει εκτός από εμάς τους τρεις. Όρος απαράβατος του Ρούσου. Έχει δίκιο ο Ρούσος που θέλει να δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό κλίμα στη δίκη. Άρα έτσι θα προχωρήσουμε. Εμένα αυτό που με καίει είναι πως δεν το έχει κάνει ο Νικόλας. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω την ομολογία του Στέλιου. Είπαμε. Αν δεχτεί. Δεν θα δεχτεί αν δεν του δώσω το χάπι. Τότε παράτατο. Έτσι κι αλλιώς την ομολογία του θα την αμφισβητήσουμε στο δικαστήριο. Θεόμουρλος είναι πιστοποιημένο. Ναι, αλλά αν υπάρχει ομολογία θα δημιουργεί συνέχεια αμφιβολίες. Και αυτό είναι υπέρ του Νικόλα. Και τι σκέφτεσαι δηλαδή να κάνεις. Αν του δώσω το χάπι της ευθανασίας. Δεν το αυτό. Δεν μπορώ, αλλά κουλά, φτάνει. Τον πρόδωσα μια φορά τον Νικόλα, δεν θα το ξανακάνω. Πρενόρα. Πρέπει να πάρω την ομολογία του Στέλιου μου με κάθε τίμημα. Και θα κάνεις φωνό. Σε τελείως τρελή. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν έχω άλλη επιλογή, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Οι ζωές όλων μας έχουν γίνει κόλαση. Μας κυνηγάνε αμαρτίες του παρελθόντος. Κάποιος πρέπει να πληρώσει για να ησυχάσουμε. Σταμάτα. Και ο κλήρος έπεσε σε μένα. Πάψε, δεν θα το κάνεις. Ναι, κάποιος πρέπει να θυσιαστεί για να επιβιώσουν οι άλλοι. Κανένας δεν ζητάει θυσίες από κανέναν. Γιατί να πληρώσει ο Νικόλας τις πράξεις του Στέλιου, τα δικά μου τα λάθη, γιατί? Έτσι πρέπει να γίνει, Βουκάνα. Έτσι.